Ανάμεσα στο 1130 και το 900 π.Χ., αρχαίοι από την Αργολίδα, μαζί με Αρκάδες, αναζήτησαν μια νέα ζωή, μεταναστεύοντας τη Λέσβο. Ήταν ο γιος του Ορέστη, ο Πένθυλος, ή ίσως ο ίδιος ο Ορέστης, που σύμφωνα με τη μυθολογία τους οδήγησε στην Αιωλίδα, περνώντας μέσα από τα δύσβατα μονοπάτια της Βιωτίας και της Θεσσαλίας, τόπους καταγωγής των Λεσβίων. Με την εγκατάσταση των αιωλικών φύλων στη Λέσβο, ιδρύονται οι πρώτες αυτόνομες πόλεις κράτη, που αναφέρονται στην τοπική διάλεκτο ως Μυτιλάνα, Μάθυμνα, Άντισα, Έρεσος, Πύρα και Αρίσβα. Η επικράτειά τους περιλαμβάνει την Τένεδο, τις Εκατονήσους, καθώς και τα μικρασιατικά παράλια από τον κόλπο της Ελέας ως τον κόλπο της Μύρνης. Από τις πόλεις αυτές, η Άντισα, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νησιού, έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα, κυρίως χάρη στην προσωπικότητα του ποιητή και μουσικού Τέρπανδρου, που έζησε στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με το μύθο, που πιθανά προήρθε από τον εμπνευσμένο αυτόν δημιουργό, το κεφάλι του Ορφέα απέληξε στην Άντισα στο ιερό του Διονύσου, ενώ η λύρα του φυλάχθηκε στο ναό του Απόλλωνα στη Μυτιλίνη. Από τον απόϊχο του μύθου αυτού, το σπήλαιος Πύλιος ή Μαγαράς στην ύπαιθρο χώρα της Άντισας ταυτίστηκε από μελετητές με το μαντίο του Ορφέα. Η επικράτεια της αρχαίας πόλης Κράτους ξεκινούσε δυτικά από την περιοχή πάνω από το Σίγρι και έφτανε νοτιοανατολικά έως τα Παράκυλα. Η αρχαία πόλη βρισκόταν σε μία χερσόνησο στη βόρεια παραλία της επικράτειάς της, στη σημερινή θέση Οβριόκαστρο. Απλωνόταν από την άκρη της Χερσονήσου έως το λόφο της Βίγλας, που χαρακτηρίζεται ως Ακρόπολη. Στο διάβα των ιστορικών χρόνων, στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου, το 428 π.Χ., η Άντισα, μαζί με τη Μύθυμνα, την Πύρα και την Ερεσό, δέχθηκαν επίθεση από τη Μυτιλίνη, προκειμένου οι Μυτιλινέοι ολιγαρχικοί να εξουδετερώσουν τις δημοκρατικές μερίδες που υπήρχαν στις πόλεις αυτές. Το 427 π.Χ. οι Αθηναίοι, υπό την καθοδήγηση του στρατηγού Πάχη, καταλαμβάνουν την Αττισαία χώρα, όπου πλέον εγκαθίστανται Αθηναίοι κληρούχοι. Με το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, το φθινόπωρο του 405 π.Χ., η Άντισα βρίσκεται κάτω από τον Σπαρτιατικό ζυγό. Ο συγγραφέας Ψευδοσκύλακας, γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., κάνει λόγο για τις λεσβιακές πόλεις της κλασικής περίοδου και αναφέρεται στην Άντισα και το λιμάνι της, το οποίο χωροθετείται στην ανατολική πλευρά της Χερσονήσου. Σχηματισμένο σαν τεχνητός λιμενοβραχίωνα σε σχήμα γάμα, πιθανώς χτίστηκε κατά τους αρχαϊκούς χρόνους στον σημερινό κόλπο της Αγίας Βαρβάρας και μετασκευάστηκε στον ύστερο 4ο αιώνα π.Χ. Η Άντισα συμμετείχε ουσιαστικά στους πολιτιακούς θεσμούς της Λέσβου, κάτι που γίνεται αντιληπτό από τον ενεργό ρόλο που είχε για την ανανέωση του κοινού των λεσβιακών πόλεων τον 2ο αιώνα π.Χ. μαζί με τη Μυτιλίνη, τη Μύθυμνα και την Ερεσό. Το 167 π.Χ. οι Ρωμαίοι καταστρέφουν την Άντισα λόγω της φιλομακεδονικής της τάσης και για τιμωρία η γη της προσαρτάται στη Μύθυμνα, ενώ οι κάτοικοί της διαφεύγουν στην ύπαιθρο χώρα. Στους χρόνους που ακολουθούν, στο πρώτο μισό του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, η Άντισα αναφέρεται από τον γεωγράφο Κλάβδιο Πτολεμαίο ως ατύχιστο οικισμός, μονονότι τα ανασκαφικά δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή. Το εγκαταλειμμένο Οβριόκαστρο παίρνει νέα ζωή κατά τη Βυζαντινή εποχή. Τότε κατασκευάζεται ένα από τα σημαντικότερα οχυρά του νησιού, το κάστρο των Αγίων Θεοδόρων. Στο εσωτερικό του βρισκόταν το σπουδαίο μοναστήρι της Παναγίας της Οδηγήτριας. Το οχυρό, που λείψανά του σώζονται έως σήμερα, απαρτίζεται από 5 ορθογώνιους πύργους στο εξωτερικό τείχος προς τη θάλασσα, πλατιά τάφρο και είσοδο στα νότια.
Στο εσωτερικό του σώζεται χτιστός περίβολος με 5 ορθογώνιους πύργους και πλευρική είσοδος, οχυρωματικές κατασκευές που ανάγονται στον 14ο αιώνα, εποχή που η Λέσβος ανήκει στην ηγεμονία των Γατελούζων. Πρώτος ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρόμπερτ Κόλτεβαϊ το 1890 ταύτισε την αρχαία Άτισσα με το Οδρεόκαστρο και χαρτογράφησε την περιοχή. Στα 1931 και 1932 η Αγγλίδα αρχαιολόγος Winifred Lamb πραγματοποίησε στην περιοχή της αρχαίας Άτισσας ανασκαφικές τομές, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι η πόλη κατοικήθηκε αδιάλειπτα από τους τελευταίους αιώνες της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. έως και τη Βυζαντινή περίοδο. Ανάμεσα στα οικοδομικά κατάλοιπα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ανέβρεση αψιδωτού κτηρίου με προθάλαμο και είσοδο στα βόρεια. Χρονολογήθηκε στον 10ο ή και 9ο αιώνα π.Χ., ενώ σύμφωνα με άλλους, στο τέλος του 9ου και στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ. Στον 8ο ή τον 7ο αιώνα π.Χ. μια δεύτερη αψίδα χτίστηκε στη δυτική πλευρά, διαμορφώνοντας το οικοδόμημα σε ελλειψοειδές, με είσοδο στα δυτικά και λίθινο βωμό στο μέσο του. Μετά την καταστροφή του αποσεισμού, ξανακατασκευάστηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. ως αψιδωτό με είσοδο στα ανατολικά. Η καλή ποιότητα τεφρόχρωμης κεραμικής, πούκερο, που βρέθηκε σε αυτό, όπως δίνει, κρατήρες, λεκανίδες και φιάλες, η παρουσία εισηγμένης κεραμικής και μεταλλικών αναθημάτων, όπως πορπών, καθώς και η επανάληψη της ασυνήθιστης αψιδωτής μορφής στο μεταγενέστερο κτίριο, προσδίδουν χαρακτηριστικά κτιρίου με ιερατική παράδοση. Βόρεια του αψιδωτού κτιρίου βρέθηκε τεφρόχρωμος κάνθαρος, με την εγχάρακτη επιγραφή «Εύμαχος», που πιθανά εντάσσεται στην ευρύτερη περιφέρεια του ιερού της Άτισσας, τα όρια του οποίου παραμένουν σε μας άγνωστα. Σύμφωνα με την ανασκαφέα, το όνομα που χαράχτηκε επάνω στο Αγγείο σχετίζεται πιθανά με τον ιδιοκτήτη του Αγγείου, τον Εύμαχο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ένας επισκέπτης ή αναθέτης του ιερού. Στο λόφο, νότια από την Ακρόπολη, βρίσκεται η νεκρόπολη της αρχαίας πόλης, όπως σημειώθηκε από τον Κόλτεβαϊ. Η Λαμπ διαπίστωσε ότι συνεχιζόταν και προς τα ανατολικά και διερεύνησε έναν σημαντικό αριθμό ταφών, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν διαταραγμένες. Οι ταφές κάλυπταν όλο το χρονικό διάστημα από την πρωτογεωμετρική έως την ελληνιστική εποχή. Στο πλαίσιο της ανάδειξης του μεσαιωνικού κάστρου των Αγίων Θεοδόρων, η εφορία αρχαιοτήτων Λέσβου πραγματοποιεί από το 2017, με χρηματοδότηση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εργασίες διαμόρφωσης, ανάδειξης και ανασκαφής του μνημείου. Οι διερευνητικές τομές στον εσωτερικό περίβολο και στους πύργους του εσωτερικού περιβόλου υπέδειξαν τη χρονολόγησή του στον 14ο αιώνα. Τομές νότια του επιθαλάσσιου τείχους υπέδειξαν την παρουσία τάφρου καθώς και τόπους διαμονής της μεσαιωνικής φρουράς. Εσωτερικά του επιθαλάσσιου τείχους, η αρχαιολογική διερεύνηση σε σκάμα έως το βάθος των 6 μέτρων κάτω από το επίπεδο του μεσαιωνικού περιδρόμου του επιθαλάσσιου τείχους έφερε στο φως οικιστικά κατάλοιπα από ορθογώνιο κτίριο με λιθόστρωτο δάπεδο, το οποίο χρονολογήθηκε σύμφωνα με την κεραμική που βρέθηκε στο εσωτερικό του στη μετάβαση από την Μεσοχαλκή στην Ιστοροχαλκή 1 περίοδο, 16ος αιώνας π.Χ. Ανάμεσα στη μεσαιωνική και την προϊστορική κατοίκηση, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν επάλληλες οικοδομικές φάσεις. Η νεότερη από αυτές, σύμφωνα με τη μελέτη των κινητών ευρημάτων, ταυτίζεται αρχαιολογικά με την καταστροφή της ελληνιστικής πόλης της Άτισσας το 167 π.Χ. Από τις άλλες οικοδομικές φάσεις της αρχαίας Άτισσας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αποκάλυψη οικοδομικών καταλήπων του 8ου αιώνα π.Χ. Κάτω από αυτά, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε επίπεδο λειτουργίας και κεραμική των λεγόμενων σκοτεινών χρόνων, 11ος και 10ος αιώνας π.Χ. Από τους επιφανειακούς άμορφους σωρούς λίθων που έπεσαν από τα ανώτερα δώματα του μεσαιωνικού κάστρου των Αγίων Θεοδόρων, αποκαλύφθηκαν με την πρόσφατη ανασκαφή μεσαιωνικά καλτερίμια που οδηγούσαν από την κεντρική πύλη του Ανωκάστρου σε εσωτερικούς οικιστικούς χώρους. Ανατολικά της κεντρικής πύλης του νότιου επιθαλάσσιου τείχους, κοντά στη λίθινη κλίμακα του περιδρόμου των μεσαιωνικών τειχών,
βρέθηκε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έβριμα, μια μαρμάρινη κεφαλή από άγαλμα υγείας του 3ου αιώνα π.Χ. Δίπλα σε αυτήν αποκαλύφθηκε ένα εξαιρετικά σπάνιο έβριμα σιδερένιου σφενδοβόλου όπλου του 14ου αιώνα που χρησιμοποιήθηκε για την άμυνα και ασφάλεια του κάστρου. Τα παραπάνω ευρήματα αναμίχθηκαν λόγω της καταστροφής και ερήμωσης του κάστρου που υπέστη από την πολιορκία των Οθωμανών στο 1462. Ευελπιστούμε ότι η συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας πόλης της Άντισσας και του μεσαιωνικού κάστρου των Αγίων Θεοδώρων θα διαφωτίσει περισσότερο πτυχές του πολιτιακού βίου, της καθημερινής δραστηριότητας, των ηθών και των εθήμων, καθώς και των παγανιστικών ιερών αλλά και των χριστιανικών ναών, τα μυστικά των οποίων κρατάω σήμερα καλά κρυμμένα η αιωλική γη.